Μια ακόμα καθιερωμένη μηνιαία συνεδρίαση, η οποία προφανώς και στέλνει το μήνυμα ότι η δουλειά μας συνεχίζεται και στην καρδιά του καλοκαιριού, διότι η Βουλή μεν μπορεί να κλείσει για κάποιες εβδομάδες, όμως τα μέτρα για την καθημερινότητα προφανώς και δεν πάνε διακοπές. Ήδη στο πρώτο μέτωπο, στο μέτωπο της καταπολέμησης, της ακρίβειας, έχουμε αρκετές, θα έλεγα, ενθαρρυντικές ειδήσεις, μια βελτιωμένη εικόνα του πληθωρισμού, μείωση των τιμών πια στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με πέρυσι. Είναι κάποιες πρώτες θετικές αρχικές ενδείξεις ότι το πλαίσιο των μέτρων το οποίο έχουμε θέσει εφαρμογή εδώ και αρκετούς μήνες αρχίζει να αποδίδει. Εδώ θέλω να θυμίσω ότι σήμερα ψηφίζεται και στη Βουλή η σχετική διάταξη για την κατεπίγουσα παρέμβαση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι όποτε υπάρχουν στρεβλώσεις οι οποίες αποδίδονται στη μη εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει προς όφελος των καταναλωτών, και ελπίζω αυτό να είναι κάτι το οποίο να μην χρειαστεί να το κάνουμε πιο συχνά από ότι απαιτείται. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, παραμένουμε σε απόλυτη εγρήγορση, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και σχετική σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις τιμές του ιδιωτικού ρεύματος. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι θέτουμε σε εφαρμογή και μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας και κυρίως την ψηφιακή του διάσταση, με το ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε πριν από κάποιους μήνες, να τίθεται πια σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο για όλους τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Μια ακόμα σημαντική καινοτομία και βέβαια μια σημαντική ανακούφιση για τις οικογένειες εκείνων των παιδιών που δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους σε φροντιστήρια, αλλά και για πολλά παιδιά τα οποία κατοικούν σε ακριτικές και απομονωμένες περιοχές της Ελλάδος, που εκ των πραγμάτων η πρόσβαση σε φροντιστήριο έχει πολλές δυσκολίες. Σήμερα θα συζητήσουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει επίσης μια σημαντική ψηφιακή όθηση στην κτηματογράφηση, μια εκκρεμότητα αιώνων, θα έλεγα, η οποία πια βαίνει αισίως προς την ολοκλήρωσή της, με τη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας εντός του 2025. Για πρώτη φορά η χώρα αποκτά οργανωμένο κτηματολόγιο. Αυτό συμβαίνει όχι προφανώς μόνο γιατί πρέπει να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, αλλά γιατί πρέπει οι πολίτες να πάψουν να ταλαιπωρούνται από εξαιρετικά περίπλοκες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, και στη μάχη αυτή επιστρατεύουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία συμπεριλαμβανομένης και της τεχνητής νοημοσύνης, και θα έχει την ευκαιρία ο Υπουργός να μιλήσει πιο αναλυτικά γι' αυτό στην συνέχεια, να μας παρουσιάσει τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν για έναν πιο λειτουργικό φορέα. Θα μειώσει και το διοικητικό κόστος αλλά και το φόρτο εργασίας στο προσωπικό, με έξυπνες ιδέες και λύσεις για το πώς θα διορθώνονται τα έγγραφα και πώς θα επιταχύνονται οι αποφάσεις. Και τα ζητήματα θα επιλύονται πλέον αμέσως στο κτηματολογικό γραφείο και όχι, ελπίζουμε, ύστερα από χρόνια στα δικαστήρια. Αυτές είναι αλλαγές, φαινομενικά μπορεί να είναι τεχνικές, είναι πολύ ουσιαστικές όμως, ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου, αποκρούν μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες και βέβαια ενισχύουν συνολικά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια αλυσίδα δράσεων υπέρ της διαφάνειας. Είναι μια πορεία την οποία πρόσφατα αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πείσμα όσων εξαπέλυαν μύδρους κατά της κυβέρνησης για τα θέματα κράτους δικαίου. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήρθε και δικαίωσε απόλυτα την πολιτική της κυβέρνησης. Η Ελλάδα είναι μια από τις 9 χώρες που παρουσίασε τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Και θέλω να θυμίσω ότι ο τελικός και μόνος κριτής, αντικειμενικός κριτής για τα ζητήματα του κράτους δικαίου είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ετήσιες εκθέσεις τις οποίες εκδίδει για όλα τα κράτη-μέλη. Ακόμα μια σειρά παρεμβάσεων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ταχύτερη απονομή της, παρεμβάσεις στους κώδικες πολιτικής και ποινικής δικονομίας,
όσο και στον οργανισμό των δικαστηρίων στα πλαίσια του νέου δικαστικού χάρτη. Θέλω να θυμίσω πόσο σημαντική ήταν αυτή η μεταρρύθμιση της ενοποίησης των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων, η οποία τώρα πρέπει να καταστεί λειτουργική για όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για τα θέματα καθημερινότητας, θα αναφερθούμε και λίγο πιο εκτενώς σήμερα σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των απορριμμάτων και ειδικά με την ανακύκλωση, αλλά και με την παραγωγή πράσινης ενέργειας. Έχουμε δύο εισηγήσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Είμαστε πίσω στην ανακύκλωση, αυτή είναι η αλήθεια, και πρέπει να σκεφτούμε τρόπους που θα... με τους οποίους θα αυξήσουμε τα εθνικά ποσοστά των ανακυκλούμενων υλικών με ίδρυση σύγχρονων υποδομών σε όλη την χώρα, αλλά και με ισχυρούς φορείς διαχείρισης αποβλήτων και φυσικά και με δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης των υπολοιμμάτων. Πάντα με μια βασική αρχή, το πληρώνω όσο ρυπαίνω, ώστε η κοινωνία να μην επιβαρύνεται συνολικά για αμέλειες του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων, αλλά και των ιδίων των πολιτών. Και βέβαια με το ίδιο νομοσχέδιο γίνονται και μια σειρά από απλοποιήσεις για τη διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης ανώσιμων πηγών ενέργειας. Θέλω να τονίσω ότι η χώρα έχει κάνει άλματα ως προς την εγκατάσταση των ΑΠΕ, ειδικά την τελευταία πενταετία, παραπάνω του 50% της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος παράγεται σήμερα από τον ήλιο και από τον άνεμο, και αυτό προφανώς έχει πια μια σημαντική προστιθέμενη αξία στην συγκράτηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίζουμε και να αποκρούμε, θα έλεγα, και μερικές φορές ένα κύμα αντίδρασης και στις τοπικές κοινωνίες κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι απολύτως απαραίτητες, όχι μόνο για να μειώσουμε τις εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου, αλλά για να μπορούμε να πετύχουμε σταθερά χαμηλότερες τιμές ρεύματος. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο Υπουργός Ενέργειας. Με την ευκαιρία αυτή, και ελπίζω ότι σήμερα θα μπορέσουμε να ελέγξουμε και την φωτιά στην Εύβοια, να αναγνωρίσουμε ακόμα μια φορά τη μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται συνολικά, όχι μόνο από την πολιτική προστασία, αλλά και από όλες τις κρατικές αρχές. Θέλω να ξαναπώ ότι διαχειριζόμαστε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι από πλευράς κλιματολογικών συνθήκων. Έχουμε μπροστά μας ακόμα έναν πολύ δύσκολο μήνα, το μήνα Αύγουστο, και προφανώς απαιτείται από όλους μας απόλυτη εγρήγορση. Οι εικόνες που βλέπουμε από την Καλιφόρνια είναι μια διαρκή υπενθύμηση ότι η κλιματική κρίση δυστυχώς έχει έρθει για να μείνει. Κλείνω λοιπόν αυτή την εισαγωγή μου, σημειώνοντας κάτι το οποίο συχνά συζητούμε και εδώ στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι οι παρεμβάσεις μας έχουν μια διπλή αναφορά. Αφενός η άμεση βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, και από την άλλη σημαντικές μεταρρυθμίσεις που διορθώνουν χρόνιες παθογένειες που εμποδίζουν την πορεία μας προς τα μπρος. Αυτό είναι και το μείγμα των πολιτικών μας που θα εφαρμόσουμε από εδώ και στο θα συνεχίσουμε να εφαρμόσουμε από εδώ και στο εξής. Οπότε κλείνω την εισαγωγή μου εδώ, να ευχηθώ καλή ξεκούραση αυτές τις λίγες μέρες του Αυγούστου που θα μπορέσουμε να ελπίζουμε να ξεκλέψουμε, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα τέλη Αυγούστου στο επόμενο Υπουργικό.